Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Match Preview, όπου σήμερα θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής απέναντι στον Άρη. Όπως πάντα μαζί μου, Γιώργος Γιασής και Γιώργος Σαζαίδης. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, Σαββά μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πρωτού συνεχίσουμε, Γιώργο, για να αναφέρουμε τον χορηγό της εκπομπής. Ο χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η εταιρεία Αδερφιά Ανδρέου, εισαγωγή των μηχανημάτων Μαγίτα, τους οποίους ευχαριστούμε και καλούμε τον κόσμο να στηρίξουν όσο στηρίζουν την Ομόνοια. Και η ομάδα προέρχεται από το διπλό επί της Πάφου με αυτό το πολύμορφο γκολ του Γιάννου Λέσιαξ και έχει μπροστά της το παιχνίδι του Σαββάτου που θα γίνει στις 7 στο Αλφα Μέγα για τον Άρη, με τον Άρη μια αγωνιστική πριν το φινάλι. Εντάξει, ό,τι και να πούμε για αυτό το παιχνίδι, μικρή σημασία έχει για εμάς. Πλέον το μυαλό θεωρώ είναι στραμμένο στο παιχνίδι της Τετάρτης με την ΑΕΛ για τον κύπελλο, για τον τελικό του κυπέλλου. Εντάξει, θα πάμε εκεί, παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, να διεκδικήσουμε κάποιο αποτέλεσμα, θεωρώ, και από εκεί και πέρα η προσοχή θα είναι στραμμένη στον μεγάλο τελικό. Να δούμε και την βαθμολογία της, όπως έχει διαμορφωθεί. Έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής 34 παιχνίδια. Προσεχής μας αντίπαλος ο Άρης είναι στην κορυφή με 71 βαθμούς. Τρεις λιγότερους έχει ο ΑΠΟΕΛ που είναι σε δεύτερη θέση, 62 η ΑΕΚ, 59 η Πάφος και ο Απόλλων και στους 49 η Ομόνια. Ενώ αυτή την αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια Άρης Ομόνια, Απόλλων ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Πάφος. Και νομίζω μια αγωνιστική κομβική για τη μάχη του τίτλου, ίσως να αναδείξει προαθλητή αυτή την αγωνιστική. Ναι, εντάξει, αν πούμε το κλισέ ότι ο Άρης καίγεται για την νίκη, θεωρώ ότι και η Ομόνια θα έχει στο μυαλό της των τελικών, είναι αυτονόητο αυτό. Εντάξει, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Σίγουρα θα πρέπει να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, αλλά πρέπει να προσέξουμε για τυχόν τραυματισμούς, γιατί οποιαδήποτε απώλεια μετρά για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης. Από εκεί και πέρα συμφωνώ ότι είναι μια πολύ καθοριστική αγωνιστική. Αν ο Άρης κερδίσει την Ομόνια, τότε ίσως την Κυριακή σε τυχόν απώλεια βαθμών του ΑΠΟΕΛ να έχουμε και φετινό πρωταθλητή. Περνώντας το ρεπορτάζ του Άρη, βλέπουμε και τα πέντε τελευταία αποτελέσματα με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες ομάδα της Λεμεσού, η οποία έρχεται από μια σημαντική νίκη επί του Απόλλωνα. Και μπορούμε να βλέπουμε και τους αριθμούς της ομάδας της Λεμεσού, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Νομίζω, Γιώργο, είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν της αξίζει εκεί που βρίσκεται. Ακριβώς. Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία. Ναι. Έκανε την κοιλιά της, όμως από εκεί πέρα εδώ και αρκετούς μήνες είναι παρουσιάζεται σταθερή. Είναι αυτό το κλισέ που λέμε, ότι οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν νομίζω την αλήθεια και ο βαθμολογικός πίνακας και η φόρμα των τελευταίων πέντε αγωνιστικών με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Ακόμη και τα γκολ υπέρ, γκολ κατά, είναι όλα. Μαρτυρούν, δείχνουν μια ομάδα που παλεύει και μάλλον θα κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Το τελευταίο παιχνίδι, ειδικά με τον Απόλλωνα, με τόσες απουσίες, έκανε, θεωρώ, επιδείξει δύναμη. Δηλαδή το 2-0 είναι πολύ κολαγευτικό για τον Απόλλωνα. Είχε καθαρίσει από το 20 λεπτό. Και είναι λογικό και δίκαιο που βρίσκεται εκεί στην πρώτη θέση. Και την αναμένω να παρουσιαστεί το ίδιο και μαζί μας το Σάββατο το βράδυ. Η ίδια φιλοσοφία εννοώ, να καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι. Έχουμε ετοιμάσει και το καθιερωμένο γράφημα για το πώς περιμένουμε να παραταξεί την ομάδα του ο Αλεξέης Πιλεύσκη. Έχει δύο απουσίες, του Μπιλιά και του Μπαμπίκα, δύο βασικοί παίχτες εντιμωρημένοι. Ο Άλβες θα είναι κατά τα οκάρια. Τη θέση του Μπιλιά στα αριστερό άκρο της άμυνας θα πάρει ο Καζού. Κεντρικά αμυντικό δίδυμο Μπρόλσον και Μουσούντα, δεξιά ο Μπουάκη. Στον χώρο του κέντρου έχει επαναφέρει στα τελευταία παιχνίδια του Γιαμπλόνσκι, όταν λογικά θα συνεχίσει να τον εμπιστεύεται. Παίζεται η θέση μεταξύ Σόκε και Μπράουν, αναμένουμε να παρατάξει τον Σόκε. Η θέση του Μπαμπίκα στα δεξιά θα πάρει ο Μαϊαμπέλα, αριστερά ο Μπέξον και δίδυμο στην κορυφή Κακόριν και Γκομής. Νομίζω δεν αλλάζει συχνά η ενδεκάδα του Άρη, έχει δύο αναγκαστικές απουσίες και είναι ξεκάθαρο ποιοι θα τους αντιδράσεις. Είναι ακριβώς. Εγώ πιστεύω φτάνοντας και στην πρώτη λεφτά αγωνιστική του πρωταθλήματος, πλέον έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ότι τουλάχιστον για μένα είναι η πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος ο Άρης, σε όλες τις γραμμές. Δίκαια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Τώρα μιλάμε για πιθανή ενδεκάδα και λέμε ότι
ο κ. Σπιλεύσκι θα προτιμήσει το Σόγια αντί τον Μπράουν. Που εκεί βλέπεις ότι υπάρχει τεράστιο βάθος. Γιατί θεωρώ ότι ο Μπράουν είναι πολύ εξαιρετικός. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης στο κέντρο. Με ψηλές εντάσεις, τρεξίματα. Εντάξει. Μιας και το λες αυτό, θέλω να δούμε και ποιους ξεχωρίσαμε για τρεις σημαντικούς παίκτες του Άρη σε αυτό το παιχνίδι. Βασικά είναι επιθετικοί όλοι, οι δύο μεσοεπιθετικοί και ο κεντρικός επιθετικός ο Κακόριν. Ο Μπέξο νομίζω είδαμε πόσο καλός ήταν και στο παιχνίδι που μας κέρδισαν στο Γασιπί στα play-off. Και εν διαγουσίας του Μπαμπίκα, βασικά όταν παίζει ο Μπαμπίκα πρωταγωνιστή, όταν δεν παίζει και ο Μαϊαμπέλα, έχει παρόμοια παρουσία. Πέτυχε ένα φοβερό γκολ με κεφαγιά απέναντι στον Απόλλωνα. Νομίζω είναι δύο παίχτες που το έχουν βγει, όμως αγωνίζονται στη διάθεση. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να λείπει ο ένας για να αγωνιστεί ο άλλος. Δεν καταφέρουν να ταιριάξει μαζί στο ίδιο σχηματισμό ο κ. Σπιλεύσκι. Αλλά αυτό δείχνει και το βάθος που έχει η ομάδα της Λεμεσού. Και όταν λείπει ένας και αντικαθιστά κάποιος άλλος και δεν φαίνεται καν το κενό αυτού που λείπει, είναι δείγμα μιας ομάδας που χτυπά το πρωτάθλημα. Και αυτό κάνει ο Άρης. Το μόνο. Το πούμε λυπηρό, ας το πούμε, από τον Άρη που βλέπα τώρα, 11 δεν έχει Κύπριο μέσα, ήταν ο Πηλέας που είναι τιμωρημένος. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι, 11 ναι. Ξένοι στην 11, δεν ξέρω αν έχει καν στο ρόστερ του άλλων που είναι ο Σπογιάριτς. Έχει κάποιους οι οποίοι είναι ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας ο Σοφρονίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ελάχιστοι. Είναι ο Σοφρονίου, αγωνιστήκες σε ένα μεταξύ μας. Ναι, στο Παδόπουλος, το 1-1. Το 1-1, το 1-1. Αλλά εντάξει. Πες μου, μπορεί να το κάνει αυτό και το κάνει. Λοιπόν, να περάσουμε και στη δική μας ομάδα. Βλέπουμε τα τελευταία 5 αποτελέσματα και μπορούμε να δούμε κατευθείαν και την κάρτα με τους αριθμούς για να συζητήσουμε όσο τη βλέπουμε αυτήν. Εντάξει, προέρχεται από μία νίκη που δίνει μία όθηση στην ομάδα με ένα φοβερό γκολ. Τι μπορούμε να κρατήσουμε από εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Εγώ από το παιχνίδι της Πρεντέμωσης θα κρατήσω το γεγονός ότι ήμουν δεν τα παρατάσσε κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, έστω και διάφοροι βαθμολογικά, την είδαμε και προχθές του Παφιακού απέναντι σε μια ομάδα που κεγόταν για βαθμούς. Η Ομόνια στάθηκε με αξιοπρέπεια, κέρδισε το παιχνίδι και θεωρώ ότι μαζί κέρδισε και καλύτερη ψυχολογία και για τα παιχνίδια του Πρωθυπουργού που μένουν, αλλά κυρίως για τον τελικό. Θέλουμε να κρατήσουμε δύο πράγματα από το παιχνίδι με την Πάφο. Για μένα ήταν ο Φαμπιάνο που απέδειξε για μια φορά την αξία του και την μεγάλη του κλάση, αλλά και το εξαιρετικό γκολ του Λέζιαξ, που είναι και αυτά τα στοιχεία που βοηθούν τους προσφαιριστές να ανεβαίνουν ψυχολογικά. Νομίζω σημαντικό για ο συγκεκριόν παίχτη να χρειαζόταν αυτό το γκολ. Όσον αφορά πιθανή εντεκά, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε κάτι. Το παιχνίδι θα γίνει 4 μέρες πριν τον τελικό. Πιθανόν να προφυλαχθούν αρκετοί οι παίχτες. Οπότε να πάμε κατευθείαν στις δηλώσεις που παραχώρησε ο Φώτης Κίτσος. Φώτη, έχουμε αναχθεί ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη για το πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι προσκέψεις για το πώς θα είναι αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι το παιχνίδι πριν τον τελικό μας. Οπότε πρέπει να είμαστε σοβαροί και να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε εδώ να δώσουμε σε κανέναν τίποτα. Και είναι μια προετοιμασία για τον τελικό για να είμαστε όλοι έτοιμοι. Η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι με την Μπάφων, πάλεψε πολύ, προσπάθησε πάρα πολύ. Πιστεύεις είναι σημεία κλειδιά για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα την Κυριακή, το Σάββατο? Σίγουρα εννοείται αυτό. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Μπάφων. Είχαμε και τον κόσμο μας, εννοείται, μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά έχουμε δείξει τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα και αυτό θα πάμε να κάνουμε και το Σάββατο. Λέω ότι η ομάδα, παρά το ότι δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνδυνο στο πρωτάθλημα, να μην παρατά τα παιχνίδια, να προσπαθεί σε όλα. Ίσως είναι και αυτό το πνεύμα που υπάρχει στην ομάδα. Αυτό είναι η ουσία. Σίγουρα είναι αυτό. Πιστεύουμε πολύ, πιστεύουμε και στην ομάδα μας και ότι μπορούμε να πάρουμε το κύπελλο. Γι' αυτό και κάθε παιχνίδι προσπαθούμε να το δείξουμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο και βελτιωνόμαστε όσο προχωράει η χρονιά. Και είμαστε εδώ και θα πάμε να τα δώσουμε όλο το τελικό κυρίως.
Νομίζω φαίνεται για τις δηλώσεις του Κίτσου ότι θα ξεδοδάσεις κάτι για το πλάθημα, να φέρουμε στο κύπελλο. Εντάξει. Είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό, αναμενόμενο. Ό,τι και να πεις, το μυαλό όλων και του κόσμου και της ομάδας και όλων. Όλων είναι στραμμένο στο παιχνίδι της Τετάρτης. Αλίμονο να μην ήταν. Εντάξει, μα για τον ίδιο τον Φώτη είναι μεγάλη προκλήση. Είναι ο πρώτος τίτλος του ως ενεργό μέλος μιας ομάδας. Ως επαγγελματίας ποσοσφαιριστή. Εντάξει, φανταστείτε πώς νιώθει αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή. Φαίνεται νομίζω και όταν του δίνεται η ευκαιρία, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που είχε γίνει πέρσι, το αντίστοιχο παιχνίδι που είχε γίνει πέρσι. Η Ομόνια επικράτησε με 0-2. Στο Τσίρο ήταν τότε το παιχνίδι. Να πάμε να θυμηθούμε τα στιγμή. Περνά για τον Σεχού. Ο Γιάνκο προσπαθεί να τον κλείσει. Η σέντρα του Σεχού, κεφαλιά του Σιμιών. Μιξ Ντίσκερουν το σουτ που δοκιμάζει στο δοκάρι. Να δούμε εδώ το σουτ του Στεπίνσκι. Θα μαζέψει ο Φαμπιάνο. Σιμιών, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Περνάει η μπάλα από όλους. Να δούμε Μπαμπίκα το γύρισμα. Διώχνει ο Γιούστε. Επιμένει όμως η ομάδα του Άρη. Το σουτ που γίνεται έξω. Ο Λοβέρα εκτελεί. Η μπάλα περνάει λίγο έξω. Μάταυς εκτός περιοχής δοκιμάζει το σουτ, ο Βαν Άλβες με δυσκολία. Ξανά για τον Λοβέρα, θέλει να βρει τον Παπουλίον Ντίσκερουντ, κερδίζει, δοκιμάζει το σουτ έξω. Ψάχνει στηρίγματα ωραία για τον Ποτεάκ. Η σέντρα του Γάλλου μαζεύει ο Βαν Άλβες. Περνάει μπάλα ο Ντίσκερουντ, μεγάλη επέμβαση και η μπάλα έξω φωνάζει για χέρι. Στο χέρι του Ντελμύρο, εδώ το γύρισμα που έγινε στον Ντίσκερουντ. Η μπάλα χτυπάει στο δεξί χέρι, αν είδα καλά τον Ντελμύρο. Για να δούμε και από εδώ. Και ο διαιτητής θα πάει να το δει στο on-field review. Βλέπουμε εδώ τι βλέπει και ο Νικολάου. Από το σουτ έχει δώσει το πέναλτι και κυτρινίζει τον Ντελμύρο. Ποτεάκ απέναντι από τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα του Άρη. Σφίριξε ο Νικολάου, Ποτεάκ εκτελεί στα δίκτυα με την πολύ ωραία εκπληκτική εκτέλεση πέναλτι του Ποτεάκ. Άπιασε το πέναλτι, βάζει ο Άρης, ο Σικόρσκι. Τώρα έχει την ευκαιρία στην περιοχή ο Σικόρσκι, δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα έξω. Με το δεξί εκτέλεση είναι καλή ο Φαμπιάνο, θα βγει και θα διώξει ο Σίλτενφελ για να απομακρύνει τώρα την μπάλα ο Χούμποτσαν. Εδώ η προβολή που γίνεται, η μπάλα καταλήγει στα δίκτυα, 2-0, πανέξυπνα ο Κακουλής στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα σκοράρει, κοιτάξτε πώς, τρύπωσε ανάμεσα στους αμυντικούς εκεί του Άρη. Ο Μποκνάρ ήταν και ο Μπρόρσον, οι οποίοι ολιγόρησαν, ο Βαν Άλβες άρχισε να βγει. Ο Κακουλής δεν συγχώρεσε. Ναι, η τελευταία φάση του Άρη στην περιοχή της Ομόνιας ήταν... Για να δούμε εδώ την ευκαιρία, ο Φαμπιάνο σώζει το σουτ του Σικόρσκι. Και φαγιά που έγινε από το Σίλτενφερ, μαζεύει ο Φαμπιάνο. Πακέ, ψάχνει στήριγμα, δοκιμάζει τη σέντρα και φαγιά που έγινε εύκολα ο Φαμπιάνο από την προσπάθεια του Σικόρσκι. Επιστρέψαμε, Γιώργο, να κάνουμε ακόμη μια αναφορά στον χορηγό της εκπομπής μας. Χορηγός του σημερινού επεισοδίου είναι η εταιρεία Αδελφέ Ανδρέου στη Λάρνακα, εισαγωγής του μηχανημάτων Μαγκίτα. Όσον αφορά το παιχνίδι του Σαββάτου, υπάρχει ανακοίνωση στην επίσημη στο σελίδα για τις λεπτομέρειες των εισιτήριων όσοι επιθυμούν να βρεθούν στο ΑΜΕΓΑ, να σπρώξουν την ομάδα μας στο πρώτο λεπτό παιχνίδι της σεζόν για το πρωτάθλημα. Και πριν κλείσουμε, παιδιά, ένα σχόλιο πριν το τέλος και από τους δύο σας. Εντάξει, αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το Σάββατο. Ανεξαρτήτως ότι θα κυνηγήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού, μη κακό, ή κάποια ενόχληση, κάποιο ποδοσφαιριστή, να είναι όλη η ομάδα υγιής για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάμε να κυνηγήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και από την Σάββατο το βράδυ και έπειτα το μυαλό θα είναι αποκλειστικά στραμμένο στον τελικό της απέναντι στην ΑΕΛ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θα υπερτονίσω και εγώ ότι δεν πρέπει να ρισκάρουμε για να τυχόν τραυματισμούς ή οτιδήποτε.
Παίζεται μια ολόκληρη χρονιά την ερχόμενη Δετάρτη, άρα το παιχνίδι του Σαββάτου πρέπει να πάει να το απολαύσουμε να... και ό,τι βγει. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο από εμάς. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι αρχές της εβδομάδας, θα είναι φυσικά για τον τελικό κυπέλλου. Καλό βραδιά σας.